Ενέργεια, κατασκευές, περιβάλλον και τουρισμός είναι οι κύριοι τομείς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής ημερίδας που οργάνωσε το ΤΕΕ, όπου ανταλλάχθησαν ιδέες στο πλαίσιο της ανάγκης ανάπτυξης τομέων εξωστρέφειας που θα δώσουν όθηση στην οικονομία και θα δώσουν διέξοδο στον κλάδο των μηχανικών. Υπάρχει μια διακρατική ουσιαστικά προσέγγιση πάνω σε αυτό το τρίγωνο και το οποίο και σε κυβερνητικό επίπεδο έχουν γίνει διάφορες επαφές. Το Τεχνικό Επιμελητήριο ουσιαστικά φιλοξένησε αυτές τις τεχνικές διαβουλεύσεις εν είδη συνεδρίου, έχοντας καλέσει κατά χώρα και κατά ειδικότητα ή τομέα, αν το θέλετε, ας πούμε, επιχειρηματικότητας ή αναπτυξιακών δομών, κάποιους ανθρώπους ώστε να δοθεί αυτό το έναυσμα των τριμερών συνεργασιών. Το Τεχνικό Επιμελητήριο για από παλιά είχε πολύ στενές σχέσεις με το αντίστοιχο Τεχνικό Επιμελητήριο της Κύπρου, το ΕΤΕΚ. Πρόσφατα έχουμε αναπτύξει συνεργασίες και με την αντίστοιχη Ένωση Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών του Ισραήλ και αυτοί οι τρεις partner, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ΕΤΕΚ της Κύπρου και η Ένωση Association των Μηχανικών και των Αρχιτεκτών και των Μηχανικών του Ισραήλ, συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. Σε αυτή τη διαδικασία οριοθετήθηκαν κάποιοι τομείς όπως ενέργεια, όπως περιβάλλον, όπως τουρισμός, επιχειρηματικότητα, δηλαδή αντίστοιχοι τομείς που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν συνεργασίες διμερείς, τριμερείς, μέσα σε αυτό το τρίπολο, αν το θέλετε, μέσα σε αυτό το τρίγωνο. Ακούστηκαν σημαντικά πράγματα, ανοίξανε κάποιες, αν το θέλετε, ιδέες. Δεν σημαίνει ότι λύνονται μέσα από αυτές τις διαδικασίες θέματα, είναι δηλαδή περισσότερο τομείς διαβούλευσης. Το Τεχνικό Επιμελητήριο πρόσφατα, να σας θυμίσω, πρόσφατα ενώπιν από 2 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, έκανε μια αντίστοιχη κίνηση, μια αντίστοιχη ημερίδα που αφορούσε αναπτυξιακές δυνατότητες και ενδιαφέροντα για μηχανικούς στην υποσαχάριο Αφρική. Υπάρχουν αντίστοιχα σημαντικές δυνατότητες σε άλλες περιοχές και οφείλουμε όλες αυτές να τις διερευνήσουμε. Και γιατί το κάνει το Εθνικό Επιμελητήριο? Το κάνει το Εθνικό Επιμελητήριο διότι πρέπει να αναπτύξουμε έντονα τομείς εξωστρέφειας, διότι η οικονομική κατάσταση της χώρας και η υπανάπτυξη στην οποία έχουμε δυστυχώς περιέλθει τα τελευταία χρόνια με όχι μειούμενους ρυθμούς, μας θέτει τις ευθύνες ότι πρέπει να αναζητήσουμε δυνατότητες για τους Έλληνες μηχανικούς να κινηθούν και να απευθυνθούν και σε άλλες αγορές. Δυστυχώς, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, ο Υπουργός Επικρατείας κ. Αλέκος Φλαμπουλάρης έκανε λόγο για τις προσπάθειες της κυβέρνησης για συνεργασίες εντός και εκτός Ευρώπης με επίκεντρο την ανάπτυξη τομέων όπως η ενέργεια, η καινοτομία, η αηφόρος ανάπτυξη και ο πρωτογενής τομέας. Ο κ. Φλαμπουλάρης χαρακτήρισε ως αξιόλογη την πρωτοβουλία των τεχνικών επιμελητηρίων και φορέων των τριών χωρών για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προώθηση αυτής της συνεργασίας όχι μόνο για τους μηχανικούς, αλλά για όλους τους πολίτες. Η κυβέρνηση τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Φλαμπουράρης έβαλε το λιθαράκι της σε αυτή την προσπάθεια, αναφέροντας ότι τόσο η ελληνική όσο και η κυπριακή και η ισραηλινή κυβέρνηση συνέβαλαν αποφασιστικά. Ο Υπουργός Επικρατείας σημείωσε με έμφαση ότι η αηφόρος ανάπτυξη που προωθείται πρέπει να έχει έναν ουσιαστικό στόχο, τη μείωση της ανεργίας. Τέλος, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδρας, η συνάντηση αυτή έγινε με φορείς του Ισραήλ, ενώ το ερχόμενο Οκτώβριο προγραμματίζονται σχετικές συναντήσεις με κατασκευαστικές εταιρείες.